πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα διενεργηθούν ψεκασμοί καταπολέμησης των κουνουπιών. Βέβαια, οι αεροψεκασμοί οι οποίοι γίνονται αυτή τη στιγμή και συνεχίζονται είναι αεροψεκασμοί προνυφοκτονίας, προνύφες δηλαδή. Συνεχίζονται με αυτό. Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το Φεβρουάριο, ζητούσαμε από το Υπουργείο Υγείας να μας εγκρίνει αεροψεκασμούς ακμεοκτονίας. Δηλαδή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, βραδινούς ψεκασμούς ULV την ώρα που τα κουνούπια είναι στην κυκλοφορία, που είναι σε έξαρση. Αυτή η αδειοδότηση άργησε να μας δοθεί από το Υπουργείο, επικαλούνταν διάφορα γεγονότα. Εν πάση περιπτώσει, μετά από πιέσεις έντονες δικές μας, διότι η περιφέρεια δικιά μας δεν είναι όπως είναι άλλες περιφέρειες. Είναι συγκοινωνιάζει με την Τουρκία την περιοχή του Εύρου. Έχουμε πολλά δέλτα, είναι πολύ υγρή περιφέρεια, έχουμε πολύ κάμπο. Είναι μια περιφέρεια η οποία το κουνούπι δυστυχώς ευδοκιμεί. Εν πάση περιπτώσει, την Παρασκευή, προχτές δηλαδή, μας ήρθε η περιβόητη αδειοδότηση από το Υπουργείο Υγείας για να κάνουμε τους αεροψεκασμούς ακμεοκτονίας, επαναλαμβάνω, γιατί για προνύμφες τους κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Εμείς θεωρούμε ότι οι αεροψεκασμοί της ακμεοκτονίας είναι οι πιο δραστικοί, γιατί από την εμπειρία που έχουμε από τα προηγούμενα χρόνια είναι αυτή τελικά που δίνει την περισσότερη λύση και ίσως στην καταπολέμηση των κουνουπιών δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η καταπολέμηση των κουνουπιών είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν κατάφερε ποτέ κανείς να τα εξαφανίσει. Την ίδια ώρα, ανησυχητικά είναι τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που κάνουν την εμφάνισή τους και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να εντοπίζουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου, που αυτό έτσι και αλλιώς υπήρχαν, δηλαδή υπήρχε περίπτωση, με το που παίρνουμε τα κουνούπια βλέπουμε αν τα κουνούπια αυτά είναι φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου. Μάλιστα. Αυτό που δεν υπήρχε, αυτό που δεν είχαμε, είναι αν τα κουνούπια μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, δηλαδή αν τσιμπήσουν ανθρώπους, αν μεταφέρουν τον ιό του, δηλαδή από φορείς να γίνουν δέκτες να δίνουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι λοιπόν σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουμε τοποθετήσει 40 περίπου κλουβιά με πουλερικά, όπου παίρνουμε το αίμα τους ανατακτά χρονικά διαστήματα και ελέγχουμε εάν μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Πρώτα στα πουλερικά, γιατί αυτά εμφανίζουν πιο μπροστά τον ιό. Οπότε να ξέρουμε σε ποιες περιοχές υπάρχει ιός του Δυτικού Νείλου και μάλιστα μεταδίδεται, ώστε οι δράσεις μας σε εκείνες τις περιοχές να γίνουν εντονότερες και να ενημερωθεί και ο κόσμος, να πάρουν τα μέτρα ασφαλείας.